Λοιπόν, η κινέζικη πλευρά μιλά για μια προσπάθεια να αλλάξει ο χάρτης, μέσω ο γεωπολιτικός χάρτης, και να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος στη G7 μέσω της ομάδας αυτής των BRICS. Πόσο δυνατό είναι να γίνει αυτό, κύριε Λιούμπα? Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το τι θα θέλαμε ή τι ευχόμαστε ή καμιά φορά το τι δηλώνει μια χώρα σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα ξεκινήσω με αυτή την παρατήρηση. Η ομάδα των BRICS είναι μια ετερογενή σύνθεση χωρών των οποίων η οικονομική, η κοινωνική, η πολιτική τους βάση είναι παντελώς διαφορετική. Δεν είναι το group των G7 της Δύσης, το οποίο έχει σημαντικές ομοιότητες και έρχεται να συνεργαστεί σε ένα επίπεδο στο οποίο μπορεί να συντονίσει κάποιες οικονομικές πολιτικές, είναι κάτι παντελώς διαφορετικό. Οπότε σε πρώτο χρόνο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την πληροφορία και να εκτιμήσουμε το κατά πόσον αυτό μπορεί σε ένα δεύτερο επίπεδο να αποτελέσει μια συνεκτική συμμαχία. Η Ρωσία δεν βρίσκεται στην καλύτερη θέση της προφανώς εδώ και πάρα πολύ καιρό, εμπλεγμένη σε ένα πόλεμο τον οποίο η ίδια προκάλεσε. Οι υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο group των BRICS έχουν τις μεταξύ τους διαφορές τις κοινωνικο-πολιτικές, όπως σας είπα, αλλά έχουν και μεταξύ τους διαφορές ανταγωνισμού. Η Ινδία με την Κίνα ανταγωνίζονται στην ίδια περιφέρεια για την πρωτοκαθεδρία. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οπότε το τι ακριβώς θα συμβεί σε αυτό το group των BRICS, στον οποίο η Κίνα θέλει να θέσει, ας πούμε, τις διεκδικήσεις της για να αναλάβει την ηγεσία αυτού που λέμε παγκόσμιος νότος αυτή τη στιγμή και το οποίο είναι εξίσου ασαφές με το τι είναι η BRICS και τι είναι ο παγκόσμιος νότος. Είναι πολύ ετερογενείς οι χώρες που αποτελούν το παγκόσμιο νότο, πολύ ετερογενή τα στοιχεία για να μπορέσουμε να τα βάλουμε όλα μαζί κάπου και να τα αξιολογήσουμε και να πούμε ότι θα προχωρήσει με μια συγκεκριμένη πολιτική. Και έτσι θα δούμε ακριβώς πώς ακριβώς η Κίνα οραματίζεται αυτό το νέο μοντέλο των BRICS και ποιος θα είναι ο αντίλογος κατά πάσα πιθανότητα από την Ινδία. Τέλος, αυτός που θα μείνει να μιλήσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τι θα πει είναι η Ρωσία, η οποία είναι μπλεγμένη τόσο πολύ που δεν μπορώ να φανταστώ πώς ακριβώς θα θέλει να διαδραματίσει ένα παγκόσμιο ρόλο αυτή τη στιγμή και τι απήχηση μπορεί να έχει στους άλλους στο δικό της οικονομικό μοντέλο. Αυτό σε ό,τι αφορά στη διάσκεψη των BRICS. Το δεύτερο θέμα που θέσατε, αν θέλετε να προχωρήσω σε αυτό, ναι, παρακαλώ, είναι πώς προέρχεται η Κίνα σε αυτό το συνέδριο. Η οικονομική διάσταση δηλαδή στο εσωτερικό της χώρας. Η Κίνα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ασθενέστερη φάση της εδώ και 40 περίπου χρόνια. Εάν υπήρξε τα τελευταία 10 χρόνια μια εκρηκτική άνοδος στην οικονομία της, η οποία οφείλονταν σε εξωπραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυτή φαίνεται ότι έχει σταματήσει. Δεν ξέρουμε για πόσο, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή περνάει μια εσωτερική κρίση. Είναι γνωστές οι δύο περιπτώσεις των τελευταίων ημερών σχετικά με τη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία, η οποία ουσιαστικά χρεοκόπησε. Κατέρευσε, πρακτικά, ναι. Και ψάχνουμε να βρούμε τη διαχείριση των άλλων των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων χαρτοφυλακίου της, πώς ακριβώς θα γίνει. Και το δεύτερο είναι ο σκιώδης χρηματοπιστωτικός τομέας της Κίνας. Εκεί μιλάμε για κάτι το οποίο έχει την έννοια του δικού μας καταπιστεύματος και είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται κεντρικά από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, αλλά παρόλα αυτά έχει μια κεφαλαιοποίηση η μεγαλύτερη εταιρεία τους γύρω στα 137 δισεκατομμύρια. Αυτές είναι δύο τρανταχτές περιπτώσεις. Αλλά για να μην βλέπουμε το δέντρο και να αφήνουμε το δάσος, θα πάμε στην ουσία της υπόθεσης. Εάν απλοποιήσουμε στα εντελώς βασικά της την αναπτυξιακή πορεία της Κίνας τα τελευταία 40 χρόνια, θα δούμε ότι εδράζεται σε τρεις πυλώνες, χοντρικά. Ο ένας ήταν φυσικά ο εξαγωγικός της τομέας. Και ο εξαγωγικός της τομέας κρύβει φυσικά από πίσω όλη τη βιομηχανική και αγροτική δυνατότητα της Κίνας. Όλες τις μεταποιήσεις, τα πάντα όλα τα βάζουμε σε αυτό το κομμέα και λέμε ότι μιλάμε για την εξαγωγική δυνατότητα της Κίνας. Ο δεύτερος πυλώνας της ήταν ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος αφορούσε κυρίως το εσωτερικό. Ό,τι έγινε και με την Ελλάδα σε κάποιες περασμένες δεκαετίες. Χτίζοντας, προσφέρεις ανάπτυξη στη χώρα. Και ο τρίτος τομέας είναι η εσωτερική κατανάλωση. Ο τομέας όμως ο μεγαλύτερος, ο οποίος στήριζε τους άλλους δύο στην πραγματικότητα, όπως σας είπα και πριν, είναι ο εξαγωγικός. Εφόσον λοιπόν οι εξαγωγές της Κίνας αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο υποφέρουν, δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτήσει τα ελλείμματα που παρατηρούνται στον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος ήταν ένας τομέας που
που στηρίχθηκε στη βάση του δανεισμού. Δεν υπήρχε δηλαδή από πίσω πραγματική ανάγκη, δεν υπήρχε πραγματική ζήτηση. Υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι, υπάρχουν σιδηρόδρομοι, υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις ακατοίκητες με δομημένα ήδη διαμερίσματα, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία αγοραστική αξία αυτή τη στιγμή. Υπήρξε λοιπόν μια φούσκα κατασκευαστική, αντίστοιχη με άλλες σε δυτικές χώρες, η οποία όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα καλύφθηκε από τις τρομακτικές εξαγωγές του εξαγωγικού τομέα. Ναι. Οπότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τώρα, για να ισορροπήσει αυτό το τρίπτυχο, ίσως θα έπρεπε να... φαντάζομαι ότι το Πεκίνο θα δώσει μια βάση στον καταναλωτικό τομέα, σε εκείνη την τεράστια αγορά των Κινέζων, οι οποίοι έχουν χρήματα αλλά δεν τα διαθέτουν για αγορές και έτσι δεν χρηματοδοτεί την οικονομία. Αυτό όμως χρειάζεται σοβαρές κοινωνικές αλλαγές από πίσω, διότι ο λόγος για τον οποίο οι Κινέζοι αποταμιεύουν και δεν ξοδεύουν οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων οι οποίοι είναι λυμμένοι στις δυτικές χώρες ή ήταν μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή η απουσία κοινωνικού κράτους στην Κίνα είναι εμφανής σε πολλές περιπτώσεις, που αναγκάζει τον Κινέζο, τον μέσο Κινέζο πολίτη, να διαθέτει χρήματα για να καλύπτει τις ανεπάρκειες του δικού του κοινωνικού κράτους. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συντάξεις, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόνοια υγείας, όλα αυτά καλύπτονται αυτή τη στιγμή από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και με λεφτά του μέσου Κινέζου. Οπότε ο μέσος Κινέζος αποταμιεύει απλά για να έχει ένα καλύτερο επίπεδο ζωής ή για να βρει την υπηρεσία που χρειάζεται που δεν του παρέχεται από το κράτος. Εάν λοιπόν το κράτος δεν προχωρήσει σε ριζικές δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και δεν τροφοδοτήσει την αγορά με κίνητρα, ας πούμε το αντίστοιχο των vouchers αυτή τη στιγμή, υπάρχουν χρήματα για να το κάνει. Vouchers για αγορές, vouchers που θα τονώσουν την οικονομία. Από τη στιγμή που εμείς μπορούμε να χρηματοδοτούμε σε καταστάσεις ανάγκης market pass, μπορούν πολύ εύκολα και οι Κινέζοι να δώσουν ένα voucher αντίστοιχο. Θέλω να πω με αυτό. Όσο υποφέρει ο εξαγωγικός πυλώνας και ο κατασκευαστικός είναι δέσμιος των λαθών του παρελθόντος του, δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή στην Κίνα παρά ο καταναλωτικός να δυναμώσει, να ενισχυθεί. Μάλιστα. Εάν αυτή η ανισορροπία συνεχιστεί, θα υποφέρει η κινέζικη οικονομία σε ρυθμούς τους οποίους δεν τους έχουμε ξαναδεί. Και γεννάτε, το 8%... Γεννάται η ερώτηση, κύριε Λιούμπα, αυτομάτως. Μήπως αυτές οι προσπάθειες της ομάδας των BRICS είναι μονόδρομος για την Κίνα, γιατί αυτή η οικονομική δυσπραγία που μόλις και μάλιστα με πολύ γλαφυρό και με πολύ ωραίο τρόπο κατά την άποψή μου μας περιγράψατε, ειδικά στον εξαγωγικό τομέα, μήπως είναι μονόδρομος η πραγματική δυνατότητα της μιας μεγάλης ομπρέλας, όπου εκεί οι Κινέζοι μέσω των BRICS επί παραδείγματι θα μπορούν να τονώσουν τον εξαγωγικό τους τομέα. Είναι, θέλω να πω, δεν είναι μόνο γεωπολιτικό το γεγονός η σύνοδος αυτή, αλλά και έχει πολύ βαθιές οικονομικές ρίζες. Είναι γεωοικονομικό. Αν αφήνουμε το γεωπολιτικό και το γεωοικονομικό σε διακριτά πεδία, κάνουμε λάθος. Όλα αυτά πρέπει να τα συνδυάζουμε. Η δυνατότητα της Κίνας αυτή τη στιγμή να εξάγει έχει περιοριστεί για λόγους οι οποίοι υπερβαίνουν να τους εξηγήσουμε τη διάρκεια μιας κανονικής εκπομπής δικής σας. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τα 2 χρόνια COVID και η πολιτική που ακολούθησε η Κίνα στην αντιμετώπιση του είχαν σημαντική επίπτωση στη δυνατότητα της Κίνας μετά τον COVID να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Αυτό σε συνδυασμό με χρόνιες παθογένειες του εσωτερικού συστήματος της Κίνας οδήγησε σε αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή στάσιμη κατάσταση. Βέβαια η Κίνα αγγίζει το κατόφλι εκείνο της οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα την οδηγούσε σε δύσκολες αποφάσεις. Διότι είναι πολύ εύκολο από το 0 εισόδημα σε δολάρια να ανέβει στα 50 εισόδημα δολάρια κατέτος ή και στα 100 και στα 1000. Αλλά μόλις αρχίσει να κουμπά στο μέσο επίπεδο της Δύσης, τότε αρχίζουν οι δύσκολες αποφάσεις, στις οποίες το κεντρικό κράτος δεν έχει δώσει απάντηση μέχρι στιγμής πιστική. Πήρε μια οικονομία η οποία ήταν στο 0 και την οδήγησε με εκμεταλλευόμενη προτεραιότητες και πολιτικές της Δύσης στο 30, στο 40% των δυτικών οικονομιών. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε, όπως πολύ πολύ σωστά θέσατε, ήρθε η ώρα, αυτό που δεν μπορεί η Κίνα πλέον να το κάνει μόνη της, να το κάνει σε συνεργασία με κάποιους άλλους. Πιθανότητα το όχημα για να γίνει αυτό είναι μια στενότερη διασύνδεση αυτών που λέμε BRICS. Αλλά αυτό, όπως σας είπα στην αρχή, θα απαιτήσει από μόνο του πολύ πολύ συζήτηση για το πώς ακριβώς θα γίνουν οι συνεργασίες, σε ποιο επίπεδο, ποιοι θα είναι οι όροι.
ποιοι θα αναλάβουν τις ηγετικές πρωτοβουλίες. Και μένω στις ηγετικές πρωτοβουλίες, για να μην καταχραστώ και τον χρόνο της εκπομπής σας. Γιατί το μεγαλύτερο σχέδιο της Κίνας, το οποίο γιορτάζει και τα 10 χρόνια του αυτή τη στιγμή, το Belt and Road Initiative, όπως βλέπουμε, δεν έχει παντού αποδώσει αποτελέσματα. Και θεωρήθηκε δε από πολλούς ως ένα ηγεμονικό σχέδιο της Κίνας, προκειμένου να απαιτήσει από τις χώρες που θα μπουν σε αυτό ορισμένα συγκεκριμένα ανταλλάγματα. Η Ιταλία προσφάτως, στο πλαίσιο της δυσμενούς στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Κίνας τα τελευταία 2 χρόνια, αποσύρθηκε από αυτό το σχέδιο. Κύριε Λιούμπα, δεν είναι όλο όλα αυτό το τόσο σκηνικό, απλά. Αν μου επιτρέπετε. Είναι πολύ σύνθετα. Ναι, όλο αυτό το σκηνικό που περιγράφεται, που εγώ τουλάχιστον το βλέπω ζωφερό όσον αφορά την Κίνα και τη μελλοντική της πορεία, θα επηρεάσει την παντοκρατορία του ΣΥ? Γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι είναι νέος ανδρός αρχή. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, η κινέζικη πολιτική. Είναι εξαιρετικά. Με όλη αυτή την κατάσταση επηρεάζεται ο ΣΥ? Κοιτάξτε, σε πρώτο χρόνο όχι, γιατί είναι φρέσκο ακόμα το αποτύπωμα της ενίσχυσης της ισχύως του. Έγινε πριν ένα χρόνο. Ναι. Και ακόμη δεν έχει φέρει στην πράξη τα εργαλεία εκείνα που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν την κρίση. Περιμένουμε όλοι ένα πολύ σημαντικό κομματικό συνέδριο, το οποίο αναμένεται το Δεκέμβριο τώρα, δηλαδή σε λίγους μήνες. Και λίγοι μήνες για την Κίνα δεν είναι κάτι σπουδαίο σε χρόνο αναμονής. Και αν από αυτό προκύψουν εργαλεία, τότε ο ΣΥ θα δείξει ότι είναι ακόμα, έχει ακόμη τον έλεγχο της κατάστασης. Θέλω να σημειώσετε όμως το εξής. Η κομματική εξουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας επί της κυβέρνησης και αυτή επί του λαού της Κίνας εδράζεται σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο παρόμοιο του οποίου δεν έχουμε στη Δύση. Ο κινέζικος λαός, συνηθισμένος στο να διοικείται από τέτοιου είδους καθεστώτα, γιατί είναι και ιστορική παράδοση αυτή, έχει παραχωρήσει τον έλεγχο και ουσιαστικά μια σειρά από ελευθερίες, υποσύμβαση αυτό και υποαίρεση, το τι έχει παραχωρήσει, σε μια κυβέρνηση με όφελος, με αντάλλαγμα, σε μελλοντικό χρόνο, αυτή η κυβέρνηση να τον οδηγήσει σε ένα παράδεισο εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης ενδεχομένως ή σε παράλληλο με αυτές βιωτικό επίπεδο, ακόμη και αν διαφέρει το κοινωνικό μοντέλο, η κοινωνική οργάνωση και η πολιτική οργάνωση. Όσο αυτό το συμβόλαιο τηρείται, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα παρουσιάζει αποτελέσματα, τόσο ο λαός μένει στη θέση του και δεν εξεγείρεται εναντίον κανένας καθεστώτος, ναι, γιατί θεωρεί ότι το κόμμα κάνει τη δουλειά του. Αν αυτό το συμβόλαιο παραβιαστεί, και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο ενδεχομένως να αρχίσει να παρουσιάζει ρήγματα, με ανάπτυξη του 4 και τα 3%, ο στόχος του 2035 για τον πρόεδρο ΣΥ απομακρύνεται. Οπότε, εάν το συμβόλαιο αυτό παρουσιάσει βαθιές ρηγματώσεις, τότε είναι πιθανό σε χρόνο μακρό, όχι άμεσα, να δούμε ρήγματα και στη σχέση του Κομμουνιστικού Κόμματος με το λαό. Άρα, να δείτε ενδεχομένως και μια εκκίνηση μιας διαδικασίας αμφισβήτησης, όχι μόνο του ΣΥ, αλλά ίσως και του ίδιου του πολιτικού συστήματος της Κίνας. Αλλά όπως σας λέω, αυτό. Διαδηλώσεις πάντως είναι λίγο δύσκολο να δούμε στην Κίνα, από ό,τι αντιλαμβάνω. Ακόμη και αν γίνονται και γίνονται ελεγχόμενα, σας το λέω αυτό με βεβαιότητα, ναι, ότι γίνονται γιατί χρειάζεται όπως και στη Χίτρα μια δικλίδα ασφαλείας, ένα καπάκι το οποίο θα αφήνει ατμό. Γίνονται διαδηλώσεις, γίνονται ελεγχόμενα, παρουσιάζονται άνθρωποι από το κόμμα, ακούν τι έχουν να πούν οι διαδηλωτές και υποτίθεται ότι αυτά που λένε οι διαδηλωτές θα μεταφέρουν προς τα πάνω προκειμένου ορισμένα από τα αιτήματα να ενσωματώνονται στις προτάσεις. Αλλά αυτό δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, μακροπρόθεσμη στρατηγική. Εάν πάρει διαστάσεις η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας διακυβέρνησης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Okay. Βέβαια, προφήτης δεν είναι κανείς από εμάς. Είναι και κανένας δεν μπορεί αυτό να πει με βεβαιότητα τι θα συμβεί σε 10 χρόνια από σήμερα. Προφανώς. Αλλά και φαντάζομαι ότι τα δύο φλιτζανάκια του Xi Jinping για το επόμενο διάστημα θα παραμείνουν δύο, έτσι. Από ότι, φαντάζομαι και εγώ το ίδιο. Δεν νομίζω να αλλάξει άμεσα αυτό, τουλάχιστον στο ορατό χρονικό διάστημα. Βέβαια, μέσα σε αυτό θέλω να βάλετε και την παράμετρο των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες, είπα το τελευταίο καιρό, πιέζουν την Κίνα σε στρατηγικό επίπεδο, σε τομείς οι οποίοι δημιουργούν δυσκολίες στο καθεστώς του Xi Jinping να παρουσιάσει αποτελέσματα. Και παρά το γεγονός ότι είχε αποκατασταθεί μια γραμμή ασφαλείας με το πρόσφατο ταξίδι του Αμερικανού ΥΠΕΚ στην Κίνα και δεν θα δούμε ενδεχομένως ανεξέλεγκτες κρίσεις, παρόλα αυτά η τριβή στις δύο αυτές δυνάμεις είναι περαιτέρω επιβαρυντικό στοιχείο για την, ναι, κινέζικη οικονομία.
Κύριε Λιούμπα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.